Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Πώς να σταματήσω να ελκύομαι από τους εντός εισαγωγικών νάρκισσους. Καλησπέρα καλή μου Θέκλα. Έχεις βγει μπή για τα καλά στη ζωή μου τους τελευταίους μήνες και σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια που απλόχερα προσφέρεις. Να είσαι καλά. Είμαι 51 ετών, έχω δύο ενήλικα παιδιά και είμαι διαζευγμένη πολλά χρόνια. Και επίσης μόνη μου, εφόσον δεν έχω καταφέρει να κάνω μια σχέση κανονική μέχρι τώρα. Ο πρώην σύζυγος ήταν αδιάφορος προς εμένα, είχε και σεξουαλικό πρόβλημα. Εγώ όμως ήμουν άπειρη μικρή σε ηλικία τότε και το μόνο που ήθελα ήταν μια παρέα για να ξεφύγω από το σπίτι των γονιών μου, όπου τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Περιγράφει στην ιστορία τουλάχιστον των μισών Ελληνίδων γυναικών, τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν με τα χρόνια η ζωή μου δυσκόλευε πολύ. Κατάφερα όμως παρόλα αυτά να σπουδάσω στα 35 μου, μπράβο. Να ξεπεράσω κρίσεις πανικού και να χωρίσω, μπράβο, μπράβο. Όμως δεν έχω καταφέρει να σταματήσω να ελκύομαι από εντός εγωγικών νάρκισσους ή για να το πω διαφορετικά από κακοποιητές άνδρες. Με έχουν εκμεταλλευτεί για το σεξ και συναισθηματικά με έχουν διαλύσει. Ανέχτηκα άσχημες συμπεριφορές για να μην είμαι μόνη μου, αλλά πάντα ήμουν μόνη στο τέλος της μέρας. Ποτέ δεν κατάφερνα να γίνει κάτι παραπάνω που να μοιάζει με σχέση. Σαν να μου αρκούσαν τα ψίχουλα που μου πετούσαν ίσα ίσα για να με κρατάνε εκεί καθυλωμένη. Ενώ είμαι εμφανίσιμη σχετικά για την ηλικία μου, έχω τη δουλειά μου και γενικά καλά τα καταφέρνω στη ζωή μου, δεν ξέρω γιατί ενώ γνωρίζω αρκετά για αυτό το θέμα και ψυχοθεραπεία έχω κάνει, παρόλα αυτά δεν μπορώ να το αλλάξω. Έχω πλέον σταματήσει να δέχομαι το σεξ χωρίς σχέση και τώρα έχω γνωρίσει άνδρες που όλο με έχουν στο περίμενε και όλο μου λένε ψέματα. Παίζουν μαζί μου σαν να μην αξίζω. Καταφέρνω βέβαια να τους απομακρύνω πιο εύκολα τώρα, ενώ παλιά κόλλαγα αιμονικά σχεδόν, μπορώ να πω. Υπάρχει άραγε περίπτωση να μου αρέσει ένας καλός άνθρωπος, να ζήσω κι εγώ τη χαρά της συντροφικότητας και ειδικά στην ηλικία που βρίσκομαι, Θέκλα μου, ή να το πάρω πια απόφαση ότι το παιχνίδι τελείωσε και το τρένο πέρασε πια. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και θα χαρώ πολύ αν κάνεις βίντεο με αυτό το θέμα με εκτίμηση. Καταρχάς η ηλικία σου δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτική για να ζήσεις μια όμορφη σχέση. Στα 51 χρόνια είσαι σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Τα παιδιά σου έχουν μεγαλώσει, εσύ έχεις οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά, έχεις κάνει ψυχοθεραπεία όπως γράφεις, έχεις υπερβεί πολλά εμπόδια που είχες αντιμετωπίσει μέχρι τώρα στη ζωή σου, άρα η ηλικία σου και μόνο δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτικός παράγοντας για να βιώσεις τη χαρά της υγιούς συντροφικότητας. Στην σύντομη επιστολή σου, αλλά γεμάτη με νοήματα, είναι πυκνά γεμάτη με νοήματα η επιστολή σου, σε κάθε φράση που γράφεις δίνεις και μία σημαντική πληροφορία, διαφαίνεται ξεκάθαρα ένα μοτίβο, το οποίο είναι συνηθισμένο δυστυχώς σε πολλές από εμάς τις γυναίκες και σε κάποιους άνδρες είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στη θέση του θύματος σε μια ερωτική σχέση. Δεν είναι μόνο γυναίκες οι οποίες θα πούν μετά από χρόνια που έχουν ξεκινήσει την ερωτική τους ζωή, μετά από 20-30 χρόνια, να πούν πω, δεν είχα ποτέ μια σχέση της προκοπής ή δεν με αγάπησε ποτέ κάποιος άνθρωπος ολοκληρωτικά να με αποδεχθεί όπως είμαι και να μπει σε ολοκληρωμένη σχέση μαζί μου. Δυστυχώς, αρκετοί άνθρωποι από εμάς έχουμε να μιλήσουμε για κακοποιητικές σχέσεις, για σχέσεις εκμετάλλευσης, για σχέσεις οποίες βασίζονταν στην εκμετάλλευση της δικής μας συναισθηματικής αδυναμίας και ευαλωτότητας και σε εκμετάλλευση των όποιων χαρισμάτων έχουμε. Και όσο και αν θα φανεί παράξενο, είναι πιο πιθανόν ένα πρόσωπο το οποίο έχει καλή εξωτερική εμφάνιση με βάση τα κοινωνικά πρότυπα, γιατί κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές, όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δική τους ομορφιά και δεν έχω δει μέχρι σήμερα άνθρωπο άσχημο. Όσοι είναι περισσότερο ωραίοι με βάση τα κοινωνικά πρότυπα, ξαναλέω,
είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν ανθρώπους στη ζωή τους οι οποίοι να θέλουν να τριγύσουν την ομορφιά τους, να τριγύσουν τον ερωτισμό τους και να πάνε να πετάξουν από κλαρί σε κλαρί. Έχουμε μια κρίση αξιών στην εποχή μας, η οποία δεν είναι πρόσφατη, απλώς φαίνεται πιο ξεκάθαρα στη δική μας εποχή. Και στα παλιότερα χρόνια υπήρχαν τέτοιου είδους σχέσεις. Μην πω πως ήταν και η πλειοψηφία των σχέσεων τέτοιες και ήταν ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα, γιατί δεν χώριζε εύκολα ένας άνθρωπος από μια κακοποιητική σχέση από ένα κακοποιητικό γάμο. Δεν υπήρχαν καν σχέσεις πριν 40-50 χρόνια, μόνο γάμοι, αραβώνες και γάμοι υπήρχαν. Λοιπόν, όπως και να έχει, εσύ ίδια στο πώς περιγράφεις τα θέματα σου και τα προβλήματά σου, γράφεις μέσα και τους λόγους και τις αιτίες για τις οποίες μέχρι τώρα ένιωθες έλξη για ανθρώπους εντός αγωγικών άρχισους ή κακοποιητές. Πρώτα απ' όλα, μεγάλωσες σε πολύ δύσκολη ηλικία, σε μια πολύ δύσκολη οικογένεια. Λες ότι παντρεύτηκες πολύ νωρίς για να ξεφύγεις από το σπίτι των γονιών σου που τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Άρα, από την αρχή που ξεκίνησες την ερωτική σου ζωή, ξεκίνησες από κίνητρο μη υγιές. Δεν είναι υγιές κίνητρο να κάνουμε μια σχέση για να ξεφύγουμε από ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί κάποιος ο οποίος ψάχνει από κάπου να πιαστεί, θα πιαστεί από οπουδήποτε. Και το βασικό του κριτήριο για την επιλογή συντρόφου δεν θα είναι αν αυτός ο σύντροφος είναι κατάλληλος, αγαπητικός και σε θέση να δημιουργήσει ερωτική σχέση. Το μόνο κριτήριο θα είναι αν με θέλει αυτός ο σύντροφος και είναι διατεθειμένος να με πάρει από την δυστυχία στην οποία βρίσκομαι. Και έτσι έρχονται τα παραμύθια με τις ταχτοπούτες και τις δυστυχισμένες γυναίκες που έρχεται ο πρίγκιπας πάνω στο άσπρο άλογο και τις απελευθερώνει. Και το άλογο μπορεί να είναι και μαύρο και ο πρίγκιπας μπορεί να είναι και ο χειρότερος κακοποιητής. Όμως έχουμε μέσα στο μυαλό μας φυτεμένο από τον καιρό που είμαστε μικροί, από τον καιρό που μεγαλώσαμε διαβάζοντας παραμύθια και ακολουθώντας τα μηνύματα της pop κουλτούρας, ότι ο έρωτας σώζει, ότι ο έρωτας είναι απελευθερωτής. Στο καινούριο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες από τις εκδόσεις Ψυχογιός, δεν ξέρω ακόμη πότε θα κυκλοφορήσει, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την χρησιμοποίηση του έρωτα ως παυσίπονο ή ως ελευθέρωση. Υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο με αυτό το θέμα. Άρα εσύ ξεκίνησες από λάθος αφετηρία. Έμαθες ότι οι σχέσεις σε ελευθερώνουν από άλλα προβλήματα. Ενώ ποια είναι η υγιής αφετηρία για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος μία σχέση ερωτική? Να του λείπει ο έρωτας. Να του λείπει η ερωτική συντροφικότητα. Αυτή είναι η μόνη υγιής αφετηρία. Το βαριέμαι και θέλω να κάνω σχέση, το δεν αντέχω τη μοναξιά και θέλω να κάνω σχέση, το νιώθω άσχημα για διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζω στη ζωή μου και θέλω να κάνω σχέση για να ξεχαστώ, ή το περνώ άσχημα σε ένα δυσχερές οικογενειακό περιβάλλον και παντρεύομαι ή κάνω σχέση για να ξεφύγω από αυτό το δυσχερές οικογενειακό περιβάλλον, δεν είναι υγιείς αφετηρίες. Οι οποίες, τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από αυτές τις αφετηρίες, μας προδιαθέτουν για να κάνουμε κακές επιλογές. Ξαναλέω, για μένα προσωπικά, ως γυναίκα, ως κοινωνικό επιστήμονα, ως ψυχολόγο, ως άνθρωπο που μελετώ τις ερωτικές σχέσεις από τη σκοπιά της ψυχολογίας, η υγιής αφετηρία για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος μια ερωτική σχέση είναι το κίνητρο του καθενός να είναι: είμαι καλά στη ζωή μου, είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που ζω, με την εργασία μου, με τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέομαι, είμαι καλά. Μου λείπει όμως η ερωτική συντροφικότητα. Λαχταρώ να έχω ένα ερωτικό τέρι. Και έτσι, από αυτό το χώρο θα ξεκινήσεις ψάχνοντας να βρεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος να ταιριάζει ερωτικά μαζί σου και να είναι κατάλληλος για να σε αγαπήσει υγιώς. Αν όμως ξεκινάς από τα κριτήρια που είπαμε και προηγουμένως, μοναξιά, κατάθλιψη, στενοχώρια, άγχη, προβλήματα από τα οποία θέλω να ξεφύγω, πολύ εύκολα θα ελκύσουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν θύματα.
αυτοί οι άνδρες που λες νάρκισσοι εντός εισαγωγικά, οι κακοποιητές όπως είπες καλύτερα, οι αδιάγνωστοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να αγαπάνε, ξέρουν μόνο να παίρνουν και ξέρουν μόνο να απαιτούν και ξέρουν μόνο να τριγούν τις χαρές από τους άλλους ανθρώπους, δεν θα πάνε να φλερτάρουν ένα πρόσωπο που φαίνεται καλά ψυχικά, ένα πρόσωπο που φαίνεται ότι είναι σε καλή ισορροπία με τον εαυτό του και με τη ζωή του, ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί κάλλιστα να ζήσει μόνο του και δεν έχει κανένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει τη μοναξιά και μόνο στην περίπτωση που θα βρίσκε κάτι εξαιρετικό κατά την κρίση του και κατά τη γνώμη του θα δημιουργούσε μια ερωτική σχέση. Ένας κακοποιητής θα βρει εντελώς μη ελκυστική μια γυναίκα η οποία είναι δυναμική, η οποία ξέρει τι της γίνεται, ξέρει την αξία της, ξέρει τι θέλει και δεν δέχεται να παίζει παιχνιδάκια. Εσύ φαίνεται όμως ότι έχεις αρχίσει να εξελίσσεσαι και να ενδυναμώνεσαι από τη στιγμή που σταμάτησες να δέχεσαι σεξ χωρίς σχέση. Έχεις κόψει ένα μεγάλο δρόμο ο οποίος θα σε οδηγούσε στην κακοποίηση από άνδρες κακοποιητές. Αυτό που κάνει όμως τώρα, που κάνεις τώρα, λες έχω πλέον σταματήσει να δέχομαι το σεξ χωρίς σχέση και τώρα έχω γνωρίσει άνδρες που με έχουν όλο το περίμενε και όλο μου λένε ψέματα. Δεν χρειάζεται μόνο να πάρεις την απόφαση να μην κάνεις σεξ χωρίς σχέση στην περίπτωση που έχεις ένα τέτοιο ιστορικό, ένα ιστορικό που λες ότι οι άνδρες ότι ανεχώσουν άσχημες συμπεριφορές για να μην είσαι μόνη σου και ότι σε έχουν εκμεταλλευτεί για το σεξ και συναισθηματικά σε έχουν διαλύσει και ότι παρόλο που ανεχώσουν άσχημες συμπεριφορές για να μην είσαι μόνη σου, στο τέλος πάλι μόνη σου ήσαν, γιατί μόνο συντροφικότητα δεν είναι τέτοιου είδους σχέσεις. Δεν φτάνει αυτό που έχεις πάρει την απόφαση ότι δεν θα κάνεις σεξ χωρίς σχέση. Χρειάζεται να πάρεις και μια άλλη απόφαση τώρα, ότι δεν θα σπαταλάς χρόνο με κανένα καραγκιόζι. Ξέρετε τη λέξη καραγκιόζης. Ο καραγκιόζης ήταν ένας ήρωας της σκηνογραφίας και χρησιμοποιείται η ελληνική λέξη καραγκιόζης, που χρησιμοποιείται και η τουρκική προέλευση. Τέλος πάντων, στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται η λέξη καραγκιόζης για να περιγράψει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σοβαρός. Ο οποίος δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τους άλλους ανθρώπους και στην περίπτωση αυτή με σοβαρότητα της ερωτικής σχέσης. Άρα φιλενάδα, πρέπει να μάθεις να το κόβεις από την αρχή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν σε αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα. Block και delete. Έχουμε αυτά τα δυο πολύ σπουδαία κουμπιά στο διαδίκτυο και στη ζωή μας σήμερα. Κόβουμε επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι μας κοροϊδεύουν. Με ανθρώπους οι οποίοι λένε αρλούμπες. Με ανθρώπους οι οποίοι λένε πράγματα παράλογα. Με ανθρώπους οι οποίοι λένε κουβέντες παρεξηγήσιμες. Παρεξηγούμαστε όταν λένε κουβέντες παρεξηγήσιμες. Μηδενική ανοχή σε οποιονδήποτε προσπαθεί να παίξει με τα συναισθήματά μας, να παίξει με την επιθυμία μας για έβρεση ερωτικού συντρόφου και να παίξει με την ψυχή μας. Μηδενική ανοχή από την αρχή. Γιατί η κακοποίηση ψυχική δεν είναι μόνο όσον αφορά στο κάνω σεξ μαζί σου και δεν σε βλέπω στα σοβαρά. Ψυχική κακοποίηση είναι και το κουβεντιάζω μαζί σου, σου στέλνω μηνύματα και σε εμπέζω, γιατί στην ουσία δεν θέλω κάτι σοβαρό. Εσύ λες ότι θες κάτι σοβαρό, εγώ θέλω απλώς να σε απαυτώσω, οπότε σου στέλνω διάφορες σαχλαμάρες και σε κρατάω σαν καβάντζα εκεί πέρα, μην τυχόν και μου κάτσεις κάποια στιγμή να σε απαυτώσω. Μηδενική ανοχή σε οποιονδήποτε εμπαιγμό. Και καλύτερα εδώ που τα λέμε, να κινδυνέψεις να χάσεις έναν αξιόλογο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που να τον πάρεις για εμπαιγμό, παρά να καθίσεις εκεί πέρα να τρως τις μέρες σου, τις ώρες σου, τις εβδομάδες σου, τους μήνες σου, τα χρόνια σου, να συζητάς με τον κάθε ασόβαρο, ο οποίος παράλληλα μπορεί να συζητάει και με άλλες γυναίκες και να μην σου κόβει κουβέντα επειδή παίζει σε διάφορα ταμπλό κλπ. Άρα πρέπει να μάθεις να το κόβεις από την αρχή. Χαίρομαι που πλέον καταφέρνεις να το απομακρύνεις πιο εύκολα και λες ενώ παλιά κόλλαγες αιμονικά. Αυτό δείχνει την πρόοδο που έχεις κάνει και στην εξέλιξη την οποία έχεις επιτύχει, που σίγουρα σε έχει βοηθήσει και η ψυχοθεραπεία πολύ σε αυτό, ούτως ώστε να μην προσκολλάς ερωτικά
πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν την προσοχή σου, πόσο μάλλον την προσκόλλησή σου. Τώρα είσαι έτοιμη όταν συναντήσεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο αξιόλογο, ο οποίος να θέλει τα ίδια πράγματα που θες και εσύ, δηλαδή υγιή συντροφικότητα, ερωτική σχέση με σεβασμό και προς τα δύο πρόσωπα και προς τις επιθυμίες τους και προς τα θέλω τους. Άνθρωπο ο οποίος να σου αρέσει, να του αρέσεις και να σε αντιμετωπίζει με σοβαρότητα όπως θα τον αντιμετωπίζεις και εσύ με σοβαρότητα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσκαλέσεις στη ζωή σου έναν τέτοιον άνθρωπο. Πώς θα σταματήσεις να ελκύεσαι από τους νάρκισσους? Ήδη έχεις σταματήσει να ελκύεσαι από αυτούς, γιατί ήδη αναγνωρίζεις τα μοτίβα. Ήδη έχεις κάνει μεγάλα βήματα. Άρα το επόμενο βήμα είναι να μην δέχεσαι κοροϊδευτικές κουβέντες να κρατάνε για πολύ καιρό, δηλαδή να το κόβεις νωρίς όταν ο άλλος δείξει έλλειψη σοβαρότητος στο φλερτ, και επίσης να εστιάσεις την προσοχή σου περισσότερο στην προσωπική σου ενδυνάμωση, στην αυτοαγάπη. Ίσως χρειάζεται να κάνεις ένα νέο κύκλο ψυχοθεραπείας πάνω στον οποίο να εστιαστείς στο να αγαπήσεις τον εαυτό σου υγιώς και να ξεπεράσεις τα τραύματα της κακοποίησης και από το παιδικό σου και από την παιδική σου ηλικία, από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και από τις προηγούμενες ερωτικές σου σχέσεις. Και θυμίσου αυτό, να θυμάσαι αυτό, ότι οι κακοποιητές άνδρες, οι νάρκισσοι, γενικά οι κακοποιητές άνθρωποι, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι, οι ενδυνάμοι κακοποιητές, ελκύονται και προσεγγίζουν ανθρώπους που φαίνονται αδύναμοι και ότι έχουν μεγάλη ανάγκη την αγάπη, την ερωτική προσοχή κτλ. Όσο πιο δυνατή είσαι και φαίνεσαι, όσο πιο δυναμική είσαι και φαίνεσαι, όσο πιο ανεξάρτητη είσαι και φαίνεσαι, τόσο πιο αποθητική θα είσαι για τέτοιους τύπους, οπότε δεν θα μπαίνεις στον πειρασμό να σου αρέσουν τέτοιοι τύποι, επειδή δεν θα σε φλερτάρουν και θα γλιτώσεις. Και να θυμάσαι ότι η πιο σημαντική σχέση που έχει ο καθένας από εμάς σε αυτή τη ζωή είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας, και χρειάζεται να είμαστε πιστοί στον εαυτό μας, στις αρχές μας, στις αξίες μας και τα ιδανικά μας, όποια επιλέγουμε ο καθένας να έχει, και να μην ξεπουλιούμαστε εύκολα για λίγη προσοχή. Όταν αφινόμαστε σε σχέσεις που δεν είναι κατάλληλες για μας, προκειμένου να πάρουμε λίγη σημασία και λίγη στοργή και λίγη προσοχή, σπαταλούμε πολύτιμο χρόνο, τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε επενδύσει στη σχέση μας με τον εαυτό μας και να προετοιμαστούμε καταλληλότερα, ούτως ώστε όταν θα συναντήσουμε στη ζωή μας εκείνον τον έναν άνθρωπο που χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε 5, 10, 20, 30, 1 εκατομμύριο, έναν άνθρωπο που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μία πραγματική σχέση, να μπορούμε πραγματικά να τον δούμε. Και αυτού του είδους η σχέση που έχω πει, αναφέρει πολλές φορές το επίθετο υγιή σχέση, υγιή ερωτική σχέση, και σε αυτό το vlog και σε προηγούμενα vlog, και κάποιοι μάλιστα αμφισβήτησαν αν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε τον όρο υγιής ερωτική σχέση. Θα σας πω τι γνώμη έχω εγώ για αυτήν την υγιή ερωτική σχέση. Θεωρώ ότι είναι μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ψηλό ποσοστό αυτογνωσίας, γνωρίζουν τις δυνάμεις τους και τις αδυναμίες τους, έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα και οι δύο, έχουν κάνει ήδη δουλειά με τον εαυτό τους και βρίσκονται σε μια διαδικασία αυτογνωσίας και πνευματικότητας, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ευθύνη που επισύρει η δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης και που προσπαθούν μέσα στην ερωτική σχέση που μπαίνουν να είναι έντιμοι, να είναι αληθινοί, να είναι ο εαυτός τους, να δώσουν και να πάρουν αγάπη, στοργή, συντροφικότητα, επικοινωνία, σεξ και όλα αυτά τα καλούδια που έχει μια ερωτική σχέση, και είναι παράλληλα διατεθειμένοι να αντέξουν τις δυσκολίες μιας ερωτικής σχέσης, τις διαφωνίες, τα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας που μπορεί να έχει ο ένας από τους δύο ή και οι δύο, τις δυσκολίες της ζωής, τα οικονομικά θέματα, τα θέματα με τους άλλους, με τα τρίτα, τέταρτα πρόσωπα από τις οικογένειες, από τους γονείς μας, από τους φίλους μας κτλ. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να χτίσουν κάτι ωραίο
υγιής ερωτική σχέση για μένα είναι πάω, θέλω να φτιάξω ένα όμορφο σπίτι και πάω και το χτίζω από την αρχή. Από τα σίδερα που βάζω μέσα στη γη, όταν βάζω τα θεμέλια για να ρίξω τις κολόνες. Από την αρχή, με μεθοδικότητα, με πίστη στην αξία που θα έχει αυτό το σπίτι που θα χτίσω, χτίζω το σπίτι των ονείρων μου. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις το σχέσιο μου δεν θα ονόμαζε υγιής, μιλάμε για το πάω και κάνω κατάληψη σε ένα σπίτι που δεν μ' αρέσει καν, ή πάω και κάνω κατάληψη σε ένα σπίτι που δεν μου ανήκει, ή πάω και μένω σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώσω το ενίκιο κλπ. Δεν ξέρω αν αυτό το παράδειγμα που έχω χρησιμοποιήσει είναι κατανοητό. Για μένα η υγιής ερωτική σχέση είναι σχέση στην οποία και τα δύο πρόσωπα που πάνε για να τη δημιουργήσουν είναι συνειδητοποιημένα, έχουν αυτογνωσία και έχουν την πνευματικότητα να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους. Εύχομαι σε όλους μας, εύχομαι να ελκυόμαστε από υγιείς προσωπικότητες και να είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε υγιείς ερωτικές σχέσεις. Μας το εύχομαι. Καλό βράδυ!